Άκης, κύριε Σπάσου. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μεγάλη χαρά πάντα να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο που είναι μπασκετικό και το κοινό είναι πολύ μπασκετικό. Και μπροστά τους καρδιές τους δικούς μας φιλάθλους που ήρθαν εδώ και την Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο εδώ. Ήταν ένα παιχνίδι ευχάριστο προφανώς για τους φιλάθλους, όχι τόσο απαιτητικό για τις ομάδες και τις δύο. Ήταν πιο πολύ σαν παιχνίδι επίδειξης, σημαίνει και πολύ κυρία Σέμνης. Με ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η Πάτρα πέτυχε το στόχο της εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Οπότε θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια. Και εμείς τώρα κοιτάμε το γραμμό μας από εκεί πέρα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Πώς θα μας πείτε μόνο αν ο Ολυμπιακός τελικά είναι έτοιμος μια εβδομάδα πριν από το Final Four για τον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ? Όχι, δεν είναι έτοιμος. Γιατί μεσολαβεί ένα παιχνίδι ακόμα που παίζουμε το Σάββατο και έχουμε άλλες 3-4 προπονήσεις μετά. Προφανώς τότε θα κορυφωθεί. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η σειρά μου μόνο ήταν πολύ στα φέτα παιχνίδια, ήταν πολύ δύσκολη για την ομάδα μας. Είχε μεγάλη ένταση. Και είναι φυσιολογικό ότι παίχτες για 2-3-4-5 μέρες μετά να. Όχι θελημένα, στο 20 του να. Δεν θα λέγαμε λέξη να χαλαρώσω, αλλά να. Να πάρουμε ανάση. Ναι, ακριβώς κάπως έτσι. Και νομίζω πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό και να το αφήνεις σε κάποια. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες και πηγαίνουμε προς τα εκεί, πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί καταλαβαίνετε το επίπεδο τη ένταση που παίζει το παιχνίδι στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.